Ο Γαβριλίδης σφυρίζει, ο κύριος Χορόζογλου τάκας εκτελεί, καλή εκτέλεση. Ο Γαβριλίδης δεν έχει πρόβλημα στο μέσο της εστίας του. Μπήκαμε στο 10ο λεπτό, σφυρίζει ο κύριος Χορόζογλου, Τσεμπερίδης, η μπάλα πάνω από την εστία του Γουναρίδη. Έτοιμος να το εκτελέσει, σφυρίζει ο κύριος Χορόζογλου, τάκας στείνει έξω την μπάλα για το Μουτεσίδη, το σουτ δυνατό με το αριστερό. Ο Νικολαίδης από αριστερά. Το παραλίμνιο με το Μουτεσίδη να αφήνει ωραία στον Τάκα που κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ο Πετρίδης τελευταία στιγμή και ενώ καραδοκούσε ο Λιάρας. Εκτελεί ο Τάκα στο πρώτο δοκάρι. Γυριστή κεφαλιά του Μουτεσίδη. Ο Μουτεσίδης για το Λιάρα που έχει αλλάξει θέση. Καλή παλιά για τον Ζιγκερίδη που θα πλασάρει. Και η μπάλα περνάει μόλις out. 21ο λεπτό λοιπόν, σφυρίζει ο κύριος Χορόζογλου. Έτοιμος ο Θανάσης ο Μουτεσίδης να εκτελέσει. Στη δεξιά γωνία η μπάλα περνάει out από την εστία του Γαβριλίδη. Η εκτέλεση του Μουτεσίδη, 28ο λεπτό. Στο πρώτο δοκάρι και πάλι ο Τσεμπερίδης με το κεφάλι. Τριανταφύλου κάνει το σούτ, την μπάλα κάπου κόντραρε. Εστικτοδός έπεσε χαμηλά, πολύ ωραίο ο Γαβριλίδης. Την οποία απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Γαβριλίδης, εκτελεί ο Μουτεσίδης, Τσεμπερίδης και η μπάλα στα δίκτυα. Ένα περίεργο τέρμα, ανοίγει το σκορ ο Απόλλωνας, καθώς μετά την εκτέλεση του Μουτεσίδη και πάλι στο πρώτο δοκάριο Τσεμπερίδης προσπάθησε να απομακρύνει και άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Γαβριλίδη. Με αυτόν τον περίεργο τρόπο λοιπόν και το αυτογκόλ προηγείται η ομάδα του Παραλιμνίου. Δεν ξέρω αν έχει βρει και στον Τάκα πριν καταλήξει στα δίκτυα. Λιάρας σηκώνει το κεφάλι, ψιλοκρεμαστά η σέντρα για τον Ζιγκερίδη, πέρασε η μπάλα Μουτεσίδης, κατεβάζει με το στήθος, δεν έχει καλή ισορροπία όμως το σούτ. 35ο λεπτό, Τσεμπερίδης εκτελεί στο σημείο του πέναντι, προσπάθησε ο Τοπάλ, θέλει να κερδίσει τις κόντρες, θα τα καταφέρει σε πρώτο χρόνο, Καραχάλιος, ο Λιάρας πιέζει, τίποτα από τον κύριο Χορόζογλου που δείχνει out, Τάκας. Ψάχνει το Ζιγκερίδη που έβαλε πολύ ωραία το κορμί και αφήνει δεξιά για τον Τριανταφύλου. Χαμηλά το γύρισμα, ο Τάκας δεν θα βρει την μπάλα στην κίνηση. Έχει σηκωθεί το σημαίακι, έχει περάσει μπάλα εκτός. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με το σιδηρόκαστρο να προσπαθεί ο Τσιτσάρης, ο Δέντσας έξω από την περιοχή. Κόντε σου του Τσιτσάρη, η μπάλα μόλις out. Αφήνει στον Τάκα. Ο Τάκας έχει το χώρο για μια καλή σέντρα. Ο Μουτεσίδης πήρε την κεφαλιά υπό ασφιχτική πίεση. Με τις γροθιές ο Γαβριλίδης. Μουτεσίδης θα κάνει το σουτ. Κόντρα η μπάλα. Νέα πάσα προς τον Διαλό. Απομάκρυση. Αρκετά μακριά προκειμένου να απειλήσει. Τριανταφύλου. Κάνει την προσποίηση, το σουτ δυνατό, κοντράρει μπάλα, ο Γαβριλίδης περιμένει και μπλοκάρει. Μουτεσίδης, Ζιγκερίδης, φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα σουτάρει. Ο Γαβριλίδης ωραία απομάκρυνε και παραχωρούνε κόρνερ. Ο Μουτεσίδης προσπάθησε να βρει τον Τάκα, Σιψής, μέσα στην περιοχή κάνει ωραία την τρίπλα, θα σουτάρει, κόντραρε το σουτ στο Ράτσικα Τάκας. Πολύ ωραία ενέργεια του νεαρού. Κοντά του είναι αρκετοί αντίπαλοι. Ο Παρούκας, οι κόντρες ευνοούν το. Το Πάλ που θα κάνει το σουτ χαμηλό. Αφήνει την μπάλα ο Γουναρίδης να περάσει out. Μουτεσίδης στο σημείο του πέναλτι. Μπάλα προς τα πίσω. Σφύριγμα και πέναλτι έχουμε υπέρ του Απόλλωνα. Στο μαρκάρισμα αυτό που έγινε μέσα στην περιοχή μετά το γέμισμα του Μουτεσίδη. Ο κύριος Χορόζογλου είδε κράτημα, έχω την εντύπωση, του Τσιατμά στον Ζιγκερίδη. 76ο λεπτό, κοντά σε ένα δεύτερο τέρμα η ομάδα του Παραλιμνίου με το Μουτεσίδη να εκτελεί το πέναλτι. Ωραία εκτέλεση από την απέναντι πλευρά, στέλνει τον Γαβριλίδη και έτσι ο Μουτεσίδης κάνει δύο τα τέρματα της ομάδας του και εμπολής κλειδώνει το τρίποντο για τους γηπεδούχους απέναντι στον Εθνικό Σιδηροκάστρου. Κυρίως τα ψυχικά αποθέματα προκειμένου να πετύχει κάτι καλό. Σου του Τσιτσάρη καλό, σε καλή θέση όμως και ο Γουναρίδης. Βεντούζης κάνει τη σέντα στο σημείο του πέναντι εκεί όπου Γεράκης πήρε με την κεφαλιά από πολύ μακριά όμως. Πενταμελές τείχος έχει στήσει ο Γαβριλίδης.
Καριοφίλης, καλή εκτέλεση λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γαβριλίδη.